μας. Γεια σας, κόσμε! Γεια σας, κόσμε! Γεια σας και χαρά σας. Είμαι ο Λυσιός Κυρίλου και... Είμαι η Στέλλα Μαστρογεννάκο. Καλώς ήρθατε στις ειδήσεις των 8. Σαν ειδήσεις είμαστε, Τσούσκο. Κάτσε να κοιτάξουμε ένα στον άλλο, ρε παιδί μου, να δείξουμε πόσο professional είμαστε. Πάμε. Λοιπόν, καλύτερα δυο μας λέγεται εκπομπή. Βρισκόμαστε και πάλι μετά από δύο χρόνια. Μετά από τρία χρόνια. Όχι. Σαν τρία φαίνονται. Μπορεί να είναι και δύο, βέβαια. Μετά από δυόμιση χρόνια. Δυόμιση γιατί... και εγώ περιμένω. Τρεις και ακόμα μόνος μου μένω. Έτσι, πριν από δυόμιση χρόνια, λοιπόν. Ήμασταν πέντε τότε. Ήμασταν πέντε και τώρα γίναμε δύο. Καλύτερα οι δυο μας, λοιπόν. Τουλάχιστον ξεκαθαρίσαμε ποιοι ουσιαστικά ταιριάζουν και μπορούν να. Σε αυτό το κόνσεπτ και ποιοι όχι. Ναι. Μαρία. Τα φιλιά μου. Τα φιλιά μου. Όχι, το μαράκι μας. Και στο Γιώργο. Και στον Άντζελο. Και στον Άντζελο. Αχ, τι ωραίοι που ήμασταν. Ήμασταν έξι, δεν ήμασταν πέντε. Πέντε. Ήμασταν έξι, μετά ήταν. Με τον Άντζελο ήμασταν έξι. Άλλοι τα μάθημα, αριθμητική. Εγώ, εσύ, ο Γιώργο. Ναι, ο Άντζελος. Ναι. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Εσύ είσαι τόσο καλός και ωραίος που νομίζω ότι είναι δύο. Τόσο σας. Γιατί κάνουμε αυτή την εκπομπή, Στέλλα? Θέλω να μιλήσουμε στον κόσμο και να του εξηγήσουμε γιατί κάνουμε αυτό το video cast. Λοιπόν, θα κάνουμε λοιπόν 10 video cast. Πολύ κρουκρού δεν κάνουν τα σκουλαρίκια μου. Εγώ δεν τα ακούω, εσύ τα ακούς. Εγώ τα ακούω, δεν πειράζει. Πολύ ωραία. Ωραία είσαι, παρακάτω. Κάτι. Μπορεί να είναι 10. Μπορεί να είναι 10. Μπορεί και να είναι 9. Μπορεί και 8. Ό,τι γουστάρουμε. Μπορεί να είναι 8. Μπορεί να έρθω. Μπορεί να φύγω και να ξέρω. Εμείς πάμε για 10 γιατί θα βγαίνουν από την πλατφόρμα της Trend of Production και πάμε να καλεσίσουμε το branding. Να κάνουμε αυτό τώρα το καλοκαίρι 10 επεισόδια. Και άμα γουσταρίζουμε πιο μετά, μπορεί να ξανακάνουμε. Γιατί είμαστε καλλιτέχνες και τι δεν θέλουμε οι καλλιτέχνες. Πίεση. Μπράβο. Και δέσμευση. Δεν την θέλουμε. Λοιπόν. Εν τω μεταξύ, εγώ δεν βλέπω εκεί καθόλου αυτή τη στιγμή. Δεν χρειάζεται να βλέπεις. Τώρα είμαστε εδώ για να μιλήσουμε και να βγάλουμε όλο αυτό που έχουμε από μέσα έξω. Καταλαβαίνεις. Αποστολική Κορίνα. Έτσι. Έτσι. Στέφανε μου. Εγώ έχω φέρει την Πετρούλα μου εδώ πέρα. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Μισελ και την Αιρίν, ξέρουν τα κορίτσια που μου δώσαν πάρα πολλές πετρούλες για προστασία, για ενέργεια, για καλή. Για να τις πετάξω, για τον ένα ή τον άλλο. Πέτρο, να είναι και ό,τι να είναι, τέλος πάντων. Γιατί η εκπομπή αυτή, πριν πάμε στο θέμα μας που είναι σήμερα το. Και έμεινα εδώ για να μην σου λείψει τίποτα. Πού έμεινα εδώ, γιατί όμως έμεινα εδώ, πότε και πού. Γιατί μείναμε εδώ, στο Τορόντο, στο Καναδά, αυτό το καλοκαίρι. Ναι, γιατί. Έτσι τα φέρει η ζωή, έτσι τα φέρει η μοίρα, τέλος πάντων. Ακριβώς. Θέλεις να πούμε τώρα τον λόγο. Να πούμε, όμως πριν θέλω να ενημερώσω τον κόσμο ότι η εκπομπή αυτή είναι ψυχαγωγική. Ναι, πρώτον. Λαμπύρι, αλλά μπορεί να γίνει και ενημερωτική. Αλλά μπορεί να γίνει και κοινωνική και να σας κάνει να νιώσετε άλλοι άνθρωποι. Είμαι όλες αυτές σε ένα. Και θα την κάνουμε σε πολύ έτσι λίγα λεπτά. Λέμε 15, μπορεί να πάει και 20, δεν ξέρω τι βγαίνει. Μπορεί να πάει και 45. Όποιος το δείτε 45 λεπτά, μπράβο, θα σας φέρουμε μία γλάστρα σαν αυτή σπίτι σας. Αν μας παρακολουθήσει κάποιος και το δει όλο, πραγματικά φιλιά και αγάπη. Λοιπόν, γιατί μιλάμε. Γιατί μείναμε στο Τορόντο, Στέλλα μου. Εγώ μείνα στο Τορόντο, Έλλη μου, γιατί πήγα το Πάσχα. Για Πάσχα, ναι. Καλό Πάσχα. Χριστός Ανέστη, λοιπόν. Πήγα για Πάσχα και λόγω δουλειάς έπρεπε να επιλέξω ή θα πω για Πάσχα ή για καλοκαίρι. Και επέλεξα το αρνί αντί για το καρπούζι. Έκανες καλά όμως, Στέλλα. Θα δούμε, δεν ξέρω. Άστο, δεν πειράζει, μην το βάλεις πάλι, αφού φεύγει. Έχει από την ώρα που ξεκίνησε και φέρει αυτό το σκουλαρίκι. Άσε, δεν πειράζει, δεν σε θέλει. Και το ένα είναι άποψη. Οπότε θέλουμε να πούμε ότι, κοιτάξτε να δείτε. Θέλουμε να θυμίσουμε σε όλους όσους πάνε Ελλάδα και μείνανε πίσω φέτος το καλοκαίρι ότι. Πολύ καλά κάνατε και πολύ καλά κάνατε. Γιατί έχουμε πολύ σοβαρούς λόγους που θα σου θυμίσουμε ότι είναι πράγματα που πηγαίνοντας στην Ελλάδα μας ενοχλούν. Μας ενοχλούν. Θα ξεκινήσουμε. Ξεκίνα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με την παραλία και θα μιλήσουμε για το κομμάτι. Της ρακέτας, να σας θυμίσω, όσους τους αρέσει αυτός ο ωραίος θόρυβος. Πλουκ, κλακ. Και σου έχει τύχει? Για την ρακέτα, να παίξω ή να... Όχι να παίξει. Κοίτα δύο, αν σου έχει τύχει να είσαι σε παραλία... Δεν είμαι καλή σε σπορ. Οκ. Αλλά σου έχει τύχει να κάθεσαι και να ακούς όλο αυτό το πράγμα? Σίγουρα. Σ' αρέσει? Ναι, όχι.
Όχι. Δεν ξέρω γιατί πάνε. Όχι, δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει καθόλου. Εγώ στην παραλία είμαι αυτή η τύπισσα που είμαι στη ξαπλώστρα, θα μιλήσουμε λίγο γι' αυτό, με ένα κλαμπ σάντουιτς και μπύρα και καροτέν. Δεν θα κάνω κάτι άλλο. Άντε θα πιω. Έτσι, μας και πολύ έτσι μας πιάσανε. Γεια σας. Αν το ακούσατε. Μ' αρέσει και εμένα, και εγώ κοντά είμαι, μ' αρέσει πολύ. Και εμένα το clubbing στην ναι. παραλία. Πολύ. Εμένα με ενοχλεί, δεν μπορώ αυτό το πράγμα, Παναγία μου. Εντάξει, τους χαίρομαι από ένα σημείο και μετά να βλέπεις έτσι να παίζουν, να αθλούνται τα κορμιά. Κάνεις ωραίο μαύρισμα. Κάνεις ωραίο μαύρισμα, δεν λέω, αλλά ναι. Εντάξει, enough it's enough. Ναι. Βάλτε τους ένα χώρο μακριά από τις ξαπλώστρες να το ευχαριστηθούν, να λιώσουν, να καούν, να πάθουν 15 εγκάφματα, δεν με νοιάζει, να είναι μακριά από μένα. Άστο. Λοιπόν, αν δεν μας βλέπετε και απλά ακούτε, πέστε το σκουλαρίκι της πάλι. Δεν μπορώ, και το χειρότερο που με ενοχλεί με τις ρακέτες δεν είναι μόνο το μπαλάκι, το αυτό το... Είναι και ο ήχος. Ναι, δεν μπορώ τον ήχο, ναι. Αλλά δεν μπορώ και τα επιφωνήματα. Αυτό. Τα... Εντάξει ρε φίλε, και εμείς παίξαμε ρακέτα, δεν κάναμε έτσι. Εντάξει, σε είδαμε, εντάξει, οκ. Ναι, ναι, ναι. Okay. Αλλά το κάνουν και για, ξέρεις ρε παιδί μου, για show πιο πολύ, ναι. Περισσότερο. Παίζεις ρακέτα. Όχι, εγώ το δισκάκι της ρακέτας το βάζω για την πύρα που είπα πριν. Άκρα, είναι σαν σουβέρ δηλαδή. Οκ, ναι, okay, ναι. Τέλεια. Δεν μπαίνει και άμμος, καταλαβες. Καλό, καλή ιδέα. Ναι. Τουλάχιστον ένας λόγος, κλείσαμε αυτό το λόγο. Πάμε στον επόμενο. Ξαπλώστρα. Βρίσκεται ξαπλώστρα. Χαίρεστε που πάτε Ελλάδα και παθαίνετε τα πάνδυνα. κάνετε μετα... όχι μεταγλώτηση. Κάνετε meditation για να βρείτε ξαπλώστρα, να πείτε ότι κάνω manifest. Ξυπνάω και λέω, σύμπαν, βρες μου μια ξαπλώστρα. Είναι αυτοί που σηκώνονται κιόλας και πολύ πρωί για να πάνε στη παραλία. Ο μπαμπάς μου όταν πήγαινε με διακοπές. Να το, βρήκαμε τον ένα. Ξύπναγε η μάνα μου. Έλα Μιχάλη, πήγαινε λίγο να βάσει πετσέτη στην παραλία. Και πήγαινε. Μπροστά. Ο Μιχαλάκης, ναι, γιατί ξυπνάει και νωρίς ο μπαμπάς μου. Γλυκούλης. Εγώ πήγαινε στις 12, καταλαβαίνεις. Καθότανε όμως, όταν έβαζε την πετσέτα, καθότανε ένα. Έφερε και παιδάκι μου, πήγαινε να φάει στο μπουφέ. Οπότε αυτό, δηλαδή σας αρέσει εσάς που πάτε κάτω στις παραλίες. Και ψάχνετε, δηλαδή με γευθυντικό φακό να βρείτε μια ξαπλώστρα διαθέσιμη. Άσε πως την πληρώνετε την ξαπλώστρα, γιατί πληρώνετε και την ξαπλώστρα. Πλέον τώρα με το COVID είναι πανεσέρι ξαπλώστρες, δεν παίρνεις ατομικές. Και δεν μπορείς να πάρεις, δηλαδή αν είστε τρία άτομα, καλύτερα να μην πάει ο ένας καθόλου, να πάτε μόνο δύο. Δεν υπάρχει, γιατί στο τρίτο δεν μπορείς να βρεις. Δεν τους αρέσουν οι μονοί αριθμοί. Είναι ξεκάθαρο το πράγμα. Δεν μπορείς. Και μετά πρέπει να βρεις δύο. Εμείς τι κάνουμε. Αν είμαστε τρία άτομα, παίρνουμε δύο και έχουμε φίλοι μου και η μία ξαπλώστρα είναι μόνο για πράγματα. Για τα πράγματα πάνω. Ναι. Αλλιάζονται και τα πράγματα. Γιατί όχι. Γιατί είμαστε τέτοιοι. Και το χειρότερο σε όλο αυτό με τις ξαπλώστρες είναι οι τιμές και το VIP section. Μα είναι σε τραπέζι στα μπουζούκια, δεν είναι αυτό το πράγμα. Πόσα πληρώσεις εσύ, μου είχες πει ότι είχες πληρώσει σε κάποια ξαπλώστρα. 150 ευρώ. Είχαμε πάρει κρεβατάκι στην Ελαφόνησο. Ελαφόνησο, 150, δώσατε 150 ευρώ για να πάρετε απλά το κρεβατάκι που είναι τι, πρώτη σειρά, ας πούμε. Ήταν πρώτη σειρά, αλλά ήταν σε μια παραλία. Το σκουλαρίκι ήταν πάλι αυτό, πάμε παρακάτω. Ζωντανές εκπομπές, συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές, άλλωστε φίλες και φίλοι. Για πες την Ελαφόνησο, το έβγαλε και τα δύο. Άσε το καλό, θα βάλω και τα ρούχα μου σε λίγο. Ναι, 150 ευρώ που λες για το κρεβατάκι. Μας είχαν δώσει βέβαια και κάτι φρούτα από το περσινό καλοκαίρι. Πόσα άτομα ήσασταν. Τρία. Πάλι το κρεβατάκι βέβαια. Ήταν οκ. Ο ένας χώραγε, δεν χώραγε. Το κρεβάτι είχε και ομπρελά. Όχι, δεν είχε ομπρελά, είχε αυτά τα. Πώς τα λένε. Τα πανάκια, αυτά τα. Ναι! Θέλει σκότερα, θες ελικόπτερα, θες την ακριβή, την ξαπλώστρα, αυτό είναι τραπ. Τραπ, είναι τραπ. Γιατί είμαι και τραπερ. Να. Ωραία, σας αρέσει αυτό, αγαπημένοι μου φίλοι που μείνατε πίσω στο Τορόντο και στεναχωριέστε που δεν πάτε φέτος το καλοκαίρι στην Ελλαδίτσα ή και στην Κύπρο ακόμα. Ξεχάσαμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε. Σε κοινότητα στην εκπομπή είχαμε πει ότι θα πούμε και αυτό, γιατί είμαστε και δύο κάπως Eurofan. Είμαστε. Και ήθελα να πω εγώ σε Στέλλα καλή επιτυχία Ελλάδα, την ξεκινάμε σήμερα. Και καλή επιτυχία Κύπρο. Αχ, τι ωραία που είχαμε. 12 φαντάζομαι. 12 points. 12 points. Και συνεχίζουμε με την ξαπλώστρα. Ας κλείσουμε το κεφάλαιο της ξαπλώστρας. Νομίζω το έχουμε... Αυτό.
Ναι. Ξεχυλώσει. Ναι. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Θες να μιλήσουμε για λίγο το customer service. Το πιο. Το πιο ανύπαρκτο πράγμα στην Ελλάδα είναι το customer service. Δηλαδή, γιατί θέλεις να πας στην Ελλάδα να έχεις την άλλη. Που πάντα σου μιλάνε στο περιβαλλον. Τώρα προσπαθώ να πω στο mood τη τύπη σα που δουλεύει σε καφέ. Θέλω να με ρωτήσει. Ξέρω εγώ, έρχεσαι εσύ, α πούμε. Εγώ τι είμαι, πελάτη. Είσαι πελάτη, έρχεσαι Ελληνοκαναδέζα. Ξέρω να παραγγείλει μόνο χάρη και να ζεύω. Τι κάνετε! Γεια σα. Θα μπορούσαμε να παραγγείλουμε. Ναι, ναι, τι θα θέλατε. Όχι, ναι, όχι, όχι, είναι αυτό, είναι. Γεια σα. Είμαστε έτοιμοι. Πάει okay. Στο δωσάκι. Είμαστε έτοιμοι. Είναι ρε παιδί μου, υπάρχει αυτή. Και καλά ότι σου κάνω χάρη. Ναι, σου κάνω χάρη που σου πέφτει. Ναι, μπράβο. Σε εξυπηρετώ. Δηλαδή ναι. Πρέπει να με. Καταλαβαίνω. Αλλά ότι είναι, ναι. Είναι δουλειά, ναι. Δύσκολη, οκ. Okay. Όλοι μας δουλεύουμε σε διαφορετικούς τομείς. Είναι μερικοί βασικά όμως. Δεν είναι όλοι που είναι έτσι. Ενώ εδώ έχεις πάει εσύ στο Starbucks, αγαπητέ μου. δεν υπάρχει. Και μπλούσα να μην φοράς. I love your shirt. Oh my goodness. Εγώ τρελαίνομαι το πρωί γιατί παραγγείλω. Love your hair! Τον καφέ μου. Ναι, παίρνω τον καφέ μου και τον παραγγείλω από την εφαρμογή για να μην έχω πολύ διαπληκτισμό. Γιατί δεν έχω πιει καφέ και δεν θέλω να μιλήσω με άνθρωπο. Αυτό που με την εφαρμογή. Το καλύτερο πράγμα. Love you, Starbucks sponsor next year. Και μπαίνω μέσα, παραγγείλω τον καφέ μου και πάω να τον πάρω από εκεί διακριτικά και λέω thank you very much. Have a wonderful day. Thank you, you're amazing! Shut up! I didn't have my coffee yet! Stop lying! Oh my god, honey, you love your shirt! Where did you get it from? Είναι ωραίο αυτό που είναι. Δηλαδή, θυμηθείτε όλα αυτά. Εμένα μου έκανε compliment μία τη προάλληλη στην κολόνια μου. Σ' άρεσε πολύ. Α, τι κολόνια φορά? Versace. Oh my goodness! Versace, τη άρεσε πάρα πολύ. Φαντάζομαι ότι. Εντάξει, μόνο Versace. Μόνο Versace. Ωραία, Versace. Μ' αρέσει και εμένα το αρώμα σου πάρα πολύ. Αχ, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά πρέπει να θυμάστε εσείς που πάτε Λαρίτσα και θέλετε να πάτε και έχετε ξέρετε. Δεν είστε εδώ. Καλά, για μένα το customer service το θεωρώ, ρε παιδί μου. Okay, καταλαβαίνω εδώ πέρα ότι υπάρχει έτσι μια σε υπερθετικό βαθμό όλα. Ναι, δηλαδή, είναι λίγο too much. Κοίταξε, μπορεί να είναι fake τα περισσότερα, okay, το καταλαβαίνω, αλλά είναι. Δηλαδή είμαι και εγώ σερβιτόρα. Είναι μέρος. Σου λέω ότι όντως είναι fake. Ναι, εντάξει, δεν θέλω να μου πεις την αλήθεια σου. Δεν είμαστε φίλοι να μου πεις την αλήθεια σου. Σε εξυπηρετώ μέχρι ένα σημείο να έχεις μια ευχάριστη εμπειρία μέχρι εκεί. Ναι. Το προτιμώ αυτό παρά αυτό το ξινό, το. Και άμα ζητήσεις και κάτι επιπλέον, δηλαδή πες, ας πούμε, θες να πεις ότι θέλω να παραγγείλω σουβλάκια, αλλά μην μου βάλετε τζαντζίκι, να μου βάλετε σος, αρχίζουν εκεί πέρα ο ψήστης, περίμενε, παραγγέλεις την ταμεία, αλλά σε βλέπει ο ψήστης. Αρχίζει τα γαλλικά. Χαμηλώνει ο ψήστης, δεν ξέρω αν με βλέπετε καλά, χαμηλώνει ο ψήστης το βλέμμα και είναι σε φάση σου να μισού με βλακισμένο που θες και σου σπαλιό. Που θες και είχανε για εσάς στο χωριό σου, αγιέσαι. Εσύ νιώθεις την ενέργεια και βγάζεις μια πέτρα, το πουθενά, την πετρούλα. Γι' αυτό που βάλω πέτρες, δεν μπορώ να παίρνω αυτό το vibe, δηλαδή. Γι' αυτό, αγάπη μου, δεν πήγα εγώ φέτος σε Λαρίτσα και Κύπρο. Γιατί δεν θέλω να πάρω κακή ενέργεια. Θέλω καλή ενέργεια. Θα μείνω στο Τορόντο. Θα περιγγέλνουμε Uber Eats. Ναι, θα πάω στη λιμνούλα μου εδώ κάτω. Να χαρώ το αεράκι το καθάριο εκεί. Παίρναμε σε μου αεράκι κι εσύ. Ναι. Ας μιλήσουμε επίσης. Και εντάξει, είσαι στην παραλία. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεις μια Ελληνίδα μάνα να φωνάζει στο παιδάκι της που σίγουρα θα το λένε η Νικολάκη, η Γιωργάκη, η Γιαννάκη. Ένα την τρία ονόματα, δεν υπάρχει άλλο. Δηλαδή, ωραίστη. Τώρα εξαδέρφη μου που έχω ανοίξει, που το λένε ωραίστη, Σοκράτη και τα. Όχι ωραίστη, Οδυσσέα. Δεν έχω ανοίξει ωραίστη. Το βάρτισε πάλι. Και τα λοιπά. Τώρα έχουν αρχίσει αυτά. Είναι Γιαννάκης, Γιωργάκης, Νικολάκης. Δεν πρέπει να μπουν στην παραλία αν δεν έχουν. Πώς το λένε, το στάκι, αντιλακό, ναι. Το στάκι, καλεπινάς. Όχι, έχω πάει. Αλλά σου λέω ότι πάει τώρα ο μικρός ο Γιαννάκης και τρώει ένα τόστ. Τον αφήσει μόνο το να πάει να πει μέσα. Πρέπει να περάσει 8 ώρο για να πει μέσα. Δεν μπαίνεις μέσα στο νερό, παιδί μου, αυτή τη στιγμή. Μεταξύ και η μάνα αυτή στις παραλίες που τη βλέπετε το καλοκαίρι. Είναι μέσα στα νεύρα, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είχε να φάει, έκανε δίαιτα. Το εξάμεινο πριν, δεν έχει πάει carbs, οπότε όταν δεν τρως υδατάνθρακα, λίγο σου γυρνάει το μάτι. Το ξέρουμε άλλωστε. Και είναι μέσα σε μια τσίτα, γι' αυτό
Αγαπημένες μου, χαλαρώστε λίγο, διακοπές είναι, δηλαδή δεν πειράζει ρε παιδί μου. Πώς το πες αυτό με τις διακοπές, ότι είναι μία... Είναι μία διακοπή. Μπράβο σου. Και δεν απευθύνομαι σε σένα, γιατί ξέρω ότι εσύ που μας παρακολουθείς δεν έχεις νεύρα, γιατί είσαι το 1%. Όλες εσάς όσες μας βλέπετε αυτή τη στιγμή είστε το 1%. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε κι εμείς ότι είναι πολύ το pressure γενικά που έχει μια γυναίκα, έτσι. Ναι. Και... Γι' αυτό βγαίνει το άκτη της όταν πάει να παστώσει το παιδί με το αντιλιακό. Είναι και ο άντρας επίσης. Πώς το πες, πώς κάνει το παιδί, τρελαίνω με το που το έχεις περιγράψει τις προάλλες. Πώς κάνει το παιδί, μάνα. Πώς, τι, ποιο. Μου έχεις πει ένα πολύ ωραίο χαρακτηριστικό. Πώς το κάνει. Από το παστώνει με το αντιλιακό. Που το κάνει ελοχρωματιστή με το. Ναι, δηλαδή δεν υπάρχει τόσο αντιλιακό. Εν τω μεταξύ έχουν μπερδευτεί όλοι με το SPF που γράφει πάνω. Ναι. Δεν είναι οι στρώσεις που βάζεις. Με 30 είναι 30 στρώσεις αντιλιακό. Είναι ο χρόνος. Ο χρόνος. Ναι. Και εγώ τώρα το έμαθα. Πρέπει να ξαναεπαναλάβεις τη διαδικασία. Άκου με δεις, δεν είναι ποσότητα. Δηλαδή, ας πούμε, αν έχει SPF 50, κάθε 50 λεπτά πρέπει να βάζετε αντιλιακό. Εγώ δεν το ήξερα αυτό. Εγώ το μάθα από τον George Scandalis, Then Skin Guy. Α, θα το κάνω. Follow on Instagram. Βέβαια. Ε, είδες το πλάκωσα που θέλω, πλακώνω τους χορηγούς, έτσι εδώ πέρα, να γυρνάει. Βέβαια. All right, let me just pipe in since you mentioned me here that you are both wrong. The number on your SPF stands for something totally different. It doesn't mean that if it's SPF 30, you have to reapply in 30 minutes. Although, in a good world, people would apply that often, although it's not needed. So, SPF stands for sun protection factor, meaning... If it's SPF 30, you can stay 30 times the regular amount of time it would take you to turn pink. Doesn't mean you're not going to burn. It doesn't mean that if you would, say, burn in 10 minutes, you could stay for 300 minutes. No. It means it gives you that theoretical level of protection. But how often do you need to reapply? Every 2 hours, no matter what the number is. Now, you should be wearing at least an SPF of 30 and higher. There's a very small percentage better of protection for something higher than an SPF 30. So if you go from like 30 to 50, something like 1.6, 1.9, something like that, not a big difference. But the number is your sun protection factor. How many times that number you could stay in the sun without theoretically getting burned. But you won't find out because you will be reapplying every 2 hours. Got it? If you're going to quote me, make sure you do it right. Both of you. Since we're on the topic of sunscreen, let's get some bonus advice. Make sure your sunscreen is broad spectrum protection. That means it's protecting you from both UVA and UVB rays, because the number, the SPF factor, only indicates your protection for UVB rays. And if you really want to get good at this, you got to use a high quality, high grade, evidence-based for penetration vitamin C serum, because it amplifies your sun protection with your sunscreen by 8 to 15 times. That's your bonus tip of the day. Beautiful skin starts with me. Love you both. Βέβαια. Αυτό και μετά έχεις και τον άντρα της καλής αυτής της κυρίας, ο οποίος δεν, απλώς δεν λέει ένα φραπέ ο γλυκούλης, μωρέ, με την μπανάνα εδώ που έχει. Καλά, πάντα. Μπανάνα δεν μπορώ, παιδιά. Τη βλέπω και σε πολλά άτομα που τη φοράνε και μέχρι και σήμερα, δηλαδή, και νέοι σε ηλικία, στην ηλικία τώρα έχει γίνει της μόδας. Που την βάζουν και τσιχιαστή. Παιδιά, δεν ξέρω, ίσως είμαι εγώ, τα βλέπω αυτό το στοιχείο, το θεωρώ πάρα πολύ, δεν ξέρω, με ξενερώνει απίστευτα. Εμένα δεν μ' αρέσει αυτό εδώ. Δεν μ' αρέσει γενικά η μπανάνα. Η μπανάνα σε... η μπανάνα σε τσαντάκι, να το πω έτσι. Το τσαντάκι αυτό βάζει στη μέση. Εμείς μπερδευόμαστε γιατί βλέπουμε το βίντεο, αλλά κάποιος μπορεί να ακούει, τέλος πάντων. Τρελαίνομαι, δεν μπορώ, το θεωρώ πολύ bass class. Ναι, όχι. Η αλήθεια είναι η μαμά μου. Η μαμά μου γρήγορα μου έτσι έχω πάρει μια μπανάνα τώρα. Ξέρεις γιατί τη χρησιμοποιεί. Τη βάζει για να βάζει το κινητό μέσα και βάζει το ακουστικό το καθαρίζει στο σπίτι. Μόνο με αυτό. Okay. Οπότε, ναι. Είναι ένα πρακτικό πράγμα, ναι, το καταλαβαίνω. Ίσως για το τρέξιμο, όταν θες να πάρεις κάποια πράγματα μαζί σου. Δεν τρέχουμε όμως. εγώ κάποτε έτρεχα. Τώρα όταν πω για τρέξιμο δεν κουβαλάω τίποτα. Οπότε είμαι μια χαρά. Ούτε free. Κινητό. Όχι. Μπράβο σου. Γιατί το και κάνω έτσι για να. How do you count steps? Γιατί πρέπει. Όταν το κάνω αυτό χωρίς κινητό, παιδιά, έρχομαι πιο γρήγορα στο σπίτι. Γιατί λέω εξάρτησε από το κινητό και ξανάρχομαι στο σπίτι για να κοιτάξω να κάνω scroll. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Κάτσε, έχει πάει Ελλάδα, δεν μπορώ. Ναι. Και έχουμε τίποτα άλλο να πούμε, γιατί σου έχω μια έκπληξη. Τι έκπληξη? Είναι η πρώτη μας εκπομπή, έτσι. Πιστεύεις ότι δεν θα σου έκανα εγώ μια έκπληξη?
Φοβάμαι. Την έχω εδώ από νωρίς στην Netflix. Αλήθεια. Μου έχει πάρει τώρα. Παιδιά, αυτό δεν το ξέρει. Είναι όντως. Είναι... Άκου να δεις τώρα. Είναι βασικά είναι ένα δώρο, αλλά είναι και ένα βραβείο. Θέλω να το ανοίξεις και να το δείξεις στον κόσμο. Τα γενομένη ζηλή. Όχι, όχι, άνοιξε το, πάρ' το. Αλήθεια μου λες τώρα! Γιατί? Όσοι με ξέρουνε. Γιατί όμως. Αυτό βασικά, ξέρεις τι, είναι δώρο, αλλά είναι, και, είναι για να το χρησιμοποιείς, αλλά είναι και βραβείο. Δείξω πιο κοντά στην κάμερα να το δει ο κόσμος. Είναι... Έτσι δεν κάνουνε. Ναι, ναι, ναι. Αλλά δεν κάνει. Ξέρεις γιατί το κάνω αυτό, για το focus, για να, μην, για να κάνει το φως. Είδες που κάνει το φως. Να. Είναι λοιπόν. Ένα μικρόφωνο, είναι αληθινό. Έχω το φορτιστή αλλού, δεν θα σου το δώσω μετά. Δεν ήθελα να σου το δώσω. Δεν το βρίσκω καθόλου. Ναι. Δεν είναι φορτισμένο, είναι καινούριο. Λοιπόν, αυτό είναι το δώρο γιατί αξίζεις κι εσύ να βραβευτείς, να πάρεις το βραβείο που έτσι θα το φύγει. Αχ, τι ωραίο. Ε? Πάρα πολύ μου αρέσει. Είναι ένα βραβείο που ταιριάζει, ναι, σε σένα, γιατί είσαι το πιο ταλαντούχο πλάσμα που υπάρχει. Βέβαια. Στην ελληνική παροικία του Τορόντο. Είμαι, η αλήθεια. Είσαι η πιο, η πιο μεγάλη φωνή. Ναι. Αν όχι σε live, τουλάχιστον ραδιοφωνικά, είναι και αυτό ένα επίτευγμα. Μα πες το τραγουδά πάρα πολύ ωραία. Μα τραγουδάς τραγουδάς πάρα πολύ ωραία. Μα πες όμως το τραγουδά πάρα πολύ ωραία. Τραγουδάει πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θες να τραγουδήσεις? Stay tuned για το επόμενο επεισόδιο και θα τραγουδήσω τότε. Okay. Μέχρι τότε, μέχρι τότε ότι... Μέχρι τότε να είστε καλά και καλύτερα οι δυο μας. Καλύτερα οι δυο μας. Κλείστε. Κλείστε εσύ. Έλα, κλείσε! Κλείσε εσύ, κλείσε εσύ. Δεν βλέπω ρε γάμο, το κάτσε. Κάτσε, άστο, άστο, άστο. Πάρ' τα σκουλάρια σου. Γεια! Yeah!